μου, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν της αρκή, εγώ περισσότερον. Περιτετμημένος την ογδόην ημέραν, εκ γένους Ισραήλ εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη τη δια του νόμου διετελέσας άμεμπτος. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια το Χριστόν. Μάλιστα δε και εξακολουθώ να νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημίαν δια το υπέροχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα. Και λογίζομαι ότι τα πάντα είναι σκύβαλα, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει να κερδίσω τον Χριστό και να βρεθώ εν τέλει με Αυτόν. Μη έχουν δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την δια της πίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ του Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω Αυτόν μόνο δια της πίστεως και την δικαιοσύνη του Θεού. Εκ της πίστεως θα γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ώστε ίσως να καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Και αν ο Απόστολος Παύλος λέγει ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών, τι θα πω εγώ και τι θα πεις εσύ, τι θα λέω εγώ και τι θα λες εσύ και τι θα λέμε όλοι μας. Αδελφοί, είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Εις πολλά πτέωμεν απαντές. Εις πολλά. Το αποτέλεσμα είναι ίσως καταντήσουμε στην εξανάσταση των νεκρών. Και τι πρέπει να κάνω τώρα για να καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών? Να καυχαίμαι στις θλίψεις μου, στις αδυνασμίες μου, στις ανάγκες μου, στις ύβρις, στις ταλαιπωρίες μου, χάριν του Χριστού. Δηλαδή, να δοξάζω το Θεό, Κύριε, για τις ταλαιπωρίες που επιτρέπεις στη ζωή μου. Λέγοντας και ομολογώντας, είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων και θεωρώ όλους τους άλλους υπερέχοντας εμού. Αμήν, αδελφοί μου. Όλοι οι άλλοι είναι πάνω από μένα. Σε όλους τους άλλους εγώ είμαι και πρέπει να είμαι υπηρέτης. Αν θέλω να είμαι πρώτος, μέγας, να γίνω υπηρέτης πάντων. Και αν θέλω να γίνω πρώτος εκείνη την ημέρα, να γίνω δούλος πάντων. Υπηρέτης πάντων και δούλος πάντων. Πώς? Με τη χάρη του Χριστού. Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και ιδιαιτέρως με την αγάπη του Θεού Πατρός. Βοήθησέ με, Κύριε, να βλέπω γύρω μου τους αδελφούς μου με αυτό το πνεύμα. Βοήθησέ μας όλους μας να βλέπουμε γύρω μας τους αδελφούς μας με αυτό το πνεύμα. Ότι εγώ πρέπει, ο Θεός το θέλει, να είμαι δούλος, υπηρέτης και δούλος πάντων. Σας ρωτάω, αδελφοί, αμήν. Το αμήν όμως έχει σημασία μόνο αν πούμε βοήθα με, Κύριε. Οχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Με αυτή λοιπόν τη λογική που ο Θεός μου έδωσε να μεταφέρω στο μήνυμα της κοινωνίας σώματος του και του αίματος του Ιησού Χριστού, σας βεβαιώνω ότι
προς ευλογία και όχι προς κατάκριση θα λάβουμε μέρος μόνο αν ζητήσουμε τώρα από τον Κύριο που θα προσευχόμαστε, βοήθησε μας Κύριε να είμαι υπηρέτης πάντων και δούλος πάντων. Γιατί μόνο εσύ μπορείς να μου δώσεις ένα τέτοιο φρόνημα, όχι το φρόνημα της αστήν, αλλά το φρόνημα, θα έλεγα του Δαβίδ, όχι, το φρόνημα του Χριστού. Σας παρακαλώ να προσευχόμαστε και το αίτημά μας να είναι αυτό. Ακούστε με σας παρακαλώ, το αίτημά μας να είναι αυτό. Κύριε, βοήθησέ με, δώσε με αυτό το φρόνημα να είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, υπηρέτης πάντων και δούλος πάντων με τη χάρη του Χριστού. Ας προσευχόμαστε για να συμμετάσχουμε πραγματικά προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.